Καλημέρα. Το όνομά μου είναι Κωνσταντίνος. Σήμερα θα κάνουμε μαζί ανουσάρα γιόγκα. Η άσκηση αυτή είναι μια άσκηση η οποία θα μας δώσει αρκετή ενέργεια. Έχει ασκήσεις με το σώμα. 2-3 ασκήσεις με το σώμα θα κάνουμε και μετά θα κάνουμε αναπνευστικές ασκήσεις έτσι ώστε να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας να ανταπεξέλθει στην ημέρα καλύτερα. Όταν δούμε τη φύση γενικότερα έξω, όλα το πρωί έχουν ένα πιο αργό ρυθμό. Και σε αυτό τον αργό ρυθμό είναι η κατάλληλη στιγμή που μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία θα αυξήσουν την πρόσληψη όλων των θρεπτικών συστατικών που υπάρχουν και έξω από το σώμα μας, αλλά και μέσα στο σώμα μας. Ξεκινώντας λοιπόν, θα έρθουμε σε όρθια θέση, με ανοιχτά τα πόδια, σε μια καλή διάσταση. Θα ενεργοποιήσουμε καλά τους μυρούς, γιατί θέλουμε μια σταθερή βάση. Για τους αρχάριους μπορούν να είναι λίγο λυγισμένα τα γόνατα, διπλώνουμε μπροστά και μένουμε εδώ, αναπνέοντας, νιώθοντας τη βάση μας. Από τα πόδια τραβά ενέργεια πάνω προς τη λεκάνη και από τη λεκάνη κάτω προς τα πόδια για να κάνω πιο σταθερή τη θέση μου, μακριά προς το κεφάλι για να δώσω χώρο και μέγεθος. Αναπνέω βαθιά και αργά. Είναι πολύ σημαντικό να ανοίξω τους μυς των ποδιών, γιατί σε λιγάκι θα καθίσουμε για τις αναπνευστικές ασκήσεις. Και αφού αναπνέσω για 4-5 αναπνοές εδώ, τα χέρια στη μέση, πίσω η ώμη και όλο αυτό επάνω. Ερχόμαστε μπροστά στο στρωματάκι μας και ξεκινώντας κάνω ένα καλό τέντομα επάνω στον ουρανό, ανοίγοντας τον κορμό μου. Από τη λεκάνη στέλνω κάτω την αναπνοή προς τη γη, επάνω προς τα χέρια για να βρω λίγο μεγαλύτερο μέγεθος και με την εκπνοή διπλώνω. Το δεξί πόδι έρχεται πίσω, ακουμπάω το γόνατο κάτω, φέρνω τα χέρια στη μέση και ξανά. Τα πόδια μου τα θέλω σταθερά, με μια ενέργεια κατεύθυνσης μυϊκής προς το κέντρο της λεκάνης και από αυτήν την κίνηση θα στρίψω τον κορμό και θα βγάλουμε τον αγκώνα έξω από το γόνατο, κοντράροντας τον αγκώνα επάνω στο γόνατο, ανοίγω σε στροφή και φέρνω τα χέρια μου σε μια θέση προσευχής. Και μένω εδώ πέρα αναπνέοντας ήρεμα. Είναι πολύ σημαντικό να ανοίξω σε στροφή τον κορμό. Σύνοντι με τη στροφή κάνω να μασάζω τα σπλάχνα εσωτερικά. Πολύ σημαντικό, κάνω να μασάζω τον εαυτό μου δηλαδή. Για τους πιο προχωρημένους, μπορείτε, αν θέλετε, να σηκώσετε και το πίσω πόδι επάνω. Να το κάνετε λιγάκι πιο έντονο. Μένουμε πάλι για 4-5 αναπνοές εδώ. Ακουμπάμε κάτω το γόνατο, τα χέρια κάτω και δίνουμε ένα καλό τέντομα πίσω στη θέση του σκύλου. Ολοκληρώνω από την άλλη πλευρά, κάνοντας ακριβώς το ίδιο πράγμα, το γόνατο κάτω, χέρια στη μέση, ενέργεια προς το κέντρο του σώματος, τη λεκάνη σε αυτή τη φάση και από τη λεκάνη κάτω στα πόδια, ψηλά στην κορυφή του κεφαλιού, στρίβω, βγάζω τον αγκώνα έξω από το γόνατο, κοντράρω, προσευχή τα χέρια και ανοίγω στη στροφή. Όσο είμαι μέσα στην άσκηση, αναπνέω, βαθιά, νιώθω, αναγνωρίζοντας αυτόν τον ρυθμό που ξυπνάει σιγά σιγά στην αρχή της ημέρας, ενισχύοντάς τον, κάνοντας τον πιο θρεπτικό για εμένα. Στρίβοντας, ακουμπάω τα χέρια κάτω και ξανατεντωνόμαστε πίσω στη στάση του σκύλου. Ερχόμαστε με τα γόνατα κάτω. Καθόμαστε επάνω στις φτέρνες. Φέρνουμε τα χέρια πίσω από την πλάτη. Παίρνω πίσω τους ώμους και τους αγκώνες. Ανοίγω το λαιμό και σε αυτή τη φάση τεντώνω τα χέρια για να ανοίξει ο θώρακας. Προετοιμάζω το θώρακά με τον κορμό μου για να δεχτεί τις αναπνοές. Και μετά από αυτή τη φάση, φέρνω τα χέρια, κλείνω τα μάτια και έρχομαι λιγάκι στο ρυθμό της αναπνοής, της απλής φυσικής αναπνοής. Περνώντας τώρα στις αναπνευστικές ασκήσεις, θα χρειαστείτε, οι περισσότεροι από εμάς το χρειάζονται αυτό, ιδίως το πρωί που οι μύες είναι λιγάκι πιο stiff, πιο σκληροί, θα πάρουμε μια κουβέρτουλα ή ένα μαξιλάρι. Ανάλογα το πώς αισθάνεστε, μπορεί να είναι πιο διπλωμένο ή λιγότερο διπλωμένο. Το βάζουμε
κάτω από τη λεκάνη και έρχεστε σε μία άνετη θέση, όπου μπορούν τα πόδια να είναι, όπως βλέπετε τα δικά μου, αστράγαλος με αστράγαλος ή ένα απλό κλαδόν. Είναι σημαντικό, όσο μπορείτε, να φτιάξετε τη θέση σας έτσι, το ύψος του μαξιλαριού, ώστε τα κόκαλα της λεκάνης με τα γόνατα να είναι περίπου στο ίδιο ύψος, ούτως ώστε το μυς του διαφράγματος να κινείται άνετα. Ξεκινώντας, μένουμε σε μία θέση με την πλάτη ίσια. Νιώθουμε τη σπονδυλική στήλη να αναδύεται προς τον ουρανό. Έτσι, με την πρόθεσή μου δυνατά για περισσότερη ενέργεια και για περισσότερο φως μέσα στο σώμα μου, το νευρικό δέντρο αποκτάει παίρνει αυτή την πληροφορία και αποκτάει αυτή την ενέργεια. Η πρώτη μου αναπνευστική άσκηση είναι απλή φυσική αναπνοή. Έχω συνειδήσει της απλής φυσικής αναπνοής. Γνωρίζω ότι εισπνέω. Γνωρίζω ότι εκπνέω. Τα μάτια είναι απαλά κλειστά. Το πρόσωπο μαλακό. Η μύση των ματιών χαλαρή. Παίρνω μια στάση σώματος και προσώπου όπως θα ήθελα να είναι η μέρα μου. Χαρούμενη. Και περνάμε στην πρώτη μας αναπνευστική άσκηση. Αυτή η αναπνευστική άσκηση λέγεται Kapha Labhati στα σανσκριτικά και σημαίνει αυτό το σημαίνει φωτεινό κρανίο. Υπάρχει ο αδένας της επίφυσης, ο οποίος είναι ένας αδένας φωτοευαίσθητος και είναι αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την έκρηξη ορμονών στο σώμα μας και η ουσιαστική δουλειά που κάνει είναι μεταβάλει μια ορμόνη που λέγεται μελατονίνη σε σερωτονίνη και η σερωτονίνη είναι αυτό το οποίο είναι υπεύθυνο για την καλή μας διάθεση. Οπότε, την ώρα που αναπνέω, εστιάζω κάπου ανάμεσα στα δύο φρύδια, σε αυτό που το λέμε τρίτο μάτι, το οποίο είναι το σημείο της εσωτερικής όρασης ή το σημείο της γνώσης. Στοχεύουμε στην απότομη κοφτή εκπνοή. Η εισπνοή θα έρθει ούτως ή άλλως. Στην άσκηση αυτή θέλουμε μόνο την εκπνοή και ακούγεται κάπως έτσι. Κρατάω ίσια τη σπονδυλική στήλη πάντα, δεν αφήνω το σώμα μου να πέσει κάτω, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παίρνω εισπνοή, κλειστά τα μάτια απαλά, το σαγόνι απαλά και ξεκινάω. Αυτό που γίνεται είναι ένας σπασμός απότομος στην κοιλιά. Διευκρινίζω ότι δεν είναι. Δεν παίρνω αναπνοή από τη μύτη έντονα, η αναπνοή θα συμβεί ούτως ή άλλως. Μπορείτε για την αρχή να έχει το χέρι σας σαν βοήθεια εδώ για να σας θυμίσει την κίνηση της κοιλιάς και θα ολοκληρώσουμε ένα κύκλο 30 επαναλήψεων. Εισπνοή και εισπνοή αργή, πλήρης, εκπνοή ήρεμη. Εισπνοή ξανά αργή, στην κορυφή κρατάω μέσα την αναπνοή, κρατάω το οξυγόνο, κρατάω τη ζωτική ενέργεια, κρατάω την πράνα. Εστιάζω ανάμεσα στα δύο φρύδια και οραματίζομαι αυτό το μικρό φως. Ενεργοποιώ ουσιαστικά αυτόν τον αδένα να λειτουργήσει καλύτερα. Ενισχύοντας την καλή μου διάθεση, ανεβάζοντας τα επίπεδα ενέργειας στο σώμα μου. Κρατάμε την αναπνοή λοιπόν. Και εκπνοή. Κρατάμε την αναπνοή για όσο είναι άνετο. Επαναλαμβάνουμε αυτό για άλλους δύο κύκλους. Και μετά από αυτό, αφού επαναλάβουμε δύο κύκλους, ξεκουραζόμαστε ανάσκελα για λίγο και ερχόμαστε στην επόμενη άσκησή μας, η οποία αναπνοή λέγεται Nadi Sodhana. Είναι μία εξορροπιστική αναπνοή η οποία ρυθμίζει τις δύο πλευρές του κεφάλου, τα δύο ημισφαίρια, τα οποία έχουν διαφορετικές λειτουργίες μες την ημέρα. Λόγω του τρόπου που ζούμε στην καθημερινότητα, έχει
καλείται να δουλέψει περισσότερο η αριστερή μας πλευρά, η οποία είναι αυτή που είναι πιο συριακή, πιο υπολογιστική, γιατί είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, και η δεξιά, η οποία είναι πιο ιδιαισθητική, αυτή η οποία δεν ξέρει τόσο πολύ το εγώ και εσύ, αλλά αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Θέλουμε να την ενισχύσουμε λοιπόν. Οπότε ερχόμαστε σε αυτή την ισορροπία, στην εξισορροπιστική αναπνοή, η οποία λέγεται Νάντι Σόντανα. Μπορείτε να κάνετε μία λαβή χεριών, η οποία θα είναι με τα δύο πρώτα δάχτυλα μέσα, τα δύο επόμενα έξω, για να φτιάξουμε μία πεταλούδα ουσιαστικά, η οποία θα κλείνει μία το ένα ρουθούνι, μία το άλλο. Αν αυτό είναι δύσκολο όμως, μπορείτε πολύ απλά να έχετε έξω το μικρό δάχτυλο, έξω τον αντίχειρα και θα κάνετε αυτή την αλλαγή. Αυτή η αναπνοή έχει ως εξής. Αφού εκπνεύσω πλήρως, κλείνω το δεξί ρουθούνι τελείως, χωρίς να το πιέζω δυνατά, κλείνω και εισπνέω από το αριστερό. Μόλις πάρω πλήρη πνοή, κλείνω τη μύτη, ελευθερώνω το δεξί και εκπνέω. Εισπνέω ξανά. Κλείνω το δεξί, ελευθερώνω το αριστερό, εκπνοή. Η αναπνοή μας θέλουμε να είναι απλή και απαλή, σχεδόν αθόρυβη. Για λόγους όμως επίδειξης, επειδή θα σας το δείξω, θα την κάνω λίγο πιο έντονη για να ακούσετε πώς είναι. Ξεκινώντας λοιπόν από την αρχή, εκπνέω πλήρως και κλείνω. Τελειώνω με εκπνοή από το ρουθούνι που ξεκίνησα, από το αριστερό, χαμηλώνω τα χέρια και έχω τελειώσει με αυτή την αναπνοή. Μπορείτε να την κάνετε για 2-3 λεπτά, μπορείτε να βάλετε ένα μικρό χρονόμετρο, ένα ρολόι και να ακούσετε στα 3 λεπτά τον ήχο που θα χρειαστεί να σταματήσετε. Πάντα τελειώνουμε από το ρουθούνι που ξεκινήσαμε ή μπορείτε απλά να κάνετε 10 κύκλους. Θα σας δώσει μια γλυκύτητα και μια ισορροπία, μια υπέροχη αίσθηση και έχοντας αυτό, για το τελείωμα θα κλείσετε τα μάτια, θα μείνουμε σε αυτό το σημείο όπου σκέφτομαι ότι ξέρω ότι εισπνέω, ξέρω ότι εκπνέω, συγκεντρωνόμαστε ανάμεσα στα δύο φρύδια, σε αυτό το χώρο που περιγράψαμε προηγουμένως, ενισχύοντάς τον, ενισχύοντας αυτή την ευρεία όραση, η οποία βλέπει τα πράγματα συνολικά, τη μεγαλύτερη εικόνα των πραγμάτων, βγαίνοντας από το μικρό εαυτό μου, στο μεγαλύτερο εαυτό μου, στην πιο φωτεινή εκδοχή της ύπαρξής μου, θέτοντας την πρόθεσή μου για την ημέρα να είναι γεμάτη ενέργεια, να είναι θρεπτική, καλή για εμένα, καλή για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.